Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό λίγο. Ναι. Ολυμπιακός. Έχει δει κάτι. Πρέπει να χάσα κάνα 20 λεπτά. Γιατί άλλαζα. Ποιο 20 λεπτά έχασε? Πρώτο ημίχρονο ή δεύτερο? Έχασα τα 10 λεπτά στην αρχή. Του πρώτου ημίχρονου. Ναι. Δεν έχασε τίποτα, ναι. Και μπορεί να χάσα και ένα δεκάλεπτο. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Ναι. Okay. Εκεί έχει αρχίσει ο Ολυμπιακός με τον Γιόβετιτς. Είδα όλο το άλλο μάτς, έχω άποψη. Ναι. Έχεις δει να αλλάζει κάτι ο Καρβαλιάλ στη λογική του Ολυμπιακού? Έχω δει πρόσωπα καινούργια. Ναι. Βασικό τον. Τον Καρβάλιο. Τον Καρβάλιο. Ναι. Και τον. Τον Μπρίνιτς. Τον Σέρβο. Σέρβος είναι. Τον Μπρίνιτς. Βόσνιος. Βόσνιος. Και το Βόσνιος. Βέβαια από ανάγκη. Εγώ δεν τον είχα ξαναδεί. Από ανάγκη. Έπαιξε, αλλά δεν τον είχα ξαναδεί βασικό. Έχει ξαναπαίξει βασικό. Α, Κροάτης είναι ο Μπρίνιτς. Και το όνομα το λέει. Από ανάγκη έπαιξε, γιατί δεν είχε το Φορτούνι, δεν είχε τον Καμαρά και δεν είχε και τον Μπιέλ χθες διαθέσιμους ο Καρβαλιάλ. Ναι. Έτσι. Δηλαδή και ο Καρβάλιο έπαιξε μάλλον γιατί δεν υπήρχε άλλη λύση, και ο Μπρίνιτς έπαιξε γιατί και ο Μπιέλ έμεινε εκτός τελευταία στιγμή λόγω ίωσης, και ο Φορτούνις είχε δηλωθεί να κτίσει τιμωρία στο Περιστέρι. Σε λογική βλέπεις κάτι διαφορετικό στον τρόπο που επιτίθεται η ομάδα, που αμήνεται? Όχι, δεν μπόρεσα να καταλάβω κάτι τέτοιο και δεν νομίζω ότι προλαβαίνει τόσο γρήγορα, ή τουλάχιστον δεν έχω την ικανότητα να το δω εγώ ή να το αναγνωρίσω. Να το διαγνώσεις. Έτσι. Ένα ανησυχητικό που είδα εγώ στον Ολυμπιακό είναι το εξής. Κατά τη διάρκεια του δευτερού ημιχρόνου, εκεί που ο Ολυμπιακός έχει μεταφέρει την πίεση στην περιοχή του Ατρόμητου, δηλαδή τον βλέπεις ότι πιέζει να βρεθεί κοντά στον γκολ, δημιουργούνται αρκετές φορές πολύ μεγάλα κενά διαστήματα μεταξύ των γραμμών του. Πάρα πολύ μεγάλα κενά διαστήματα. Δεν μπορούσε ο Ατρόμητος να τα εκμεταλλευτεί στο μάτς αυτό, αλλά οι προϋποθέσεις υπήρξαν. Ξέρεις γιατί? Γιατί τα χαφ κολούσαν στην επίθεση πολλές φορές. Δεν έφταιγαν τα στόπερ. Τα στόπερ δεν μπορούσαν να ανέβουν παραπάνω. Δεν μπορούσαν να αλλάξουν θέση. Πόσο να, πού να πας? Καμιά φορά, γιατί μια μεγάλη. Καμιά φορά το κάνει η ΑΕΚ αυτό. Ναι. Βλέπεις τα στόπερ να πρεσάρουν και να κλέβουν την μπάλα 10 μέτρα κάτω από το κέντρο. Ναι, γιατί τα στόπερ της ΑΕΚ συμμετέχουν και στην ανάπτυξη. Είναι πολύ άδεια η ΑΕΚ πίσω. Είναι. Το έχω δει αυτό που λες. Και υπήρχαν 2-3 κλεψίματα ή 2-3 φάουλ, ας πούμε, που σταματήσαν επιθέσεις του Ατρόμητου. Γιατί λείπανε τα χαφ. Κολούσανε μπροστά. Είχε θέληση, είχε πολύ διάθεση και πάθος ο Ολυμπιακός να πάρει το μάτς. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό το τουλάχιστον. Ναι. Φάνηκε. Τώρα, λύσεις και έμπνευση δεν είχε, αλλά έμπαινε από δεξιά, έμπαινε από αριστερά. Έχει, δεν είπα και χθες ότι αν ήταν ο Φορτούνης πιστεύω θα κέρδισε. Έχει 2-3 καθαρές φάσεις. Δηλαδή τούλιπε ο Φορτούνης. Ναι, ναι. Είπαμε έτσι, ότι τούλιπε. Σε αυτή τη βερσιόν του Ολυμπιακού, έτσι τουλάχιστον όπως παρουσιάζεται τώρα ο Ολυμπιακός. Ναι, είχε και το Βοτένισε που στα τελειώματα δεν ήταν καλός. Είχε δηλαδή 2 φάσεις πολύ καλές να τελειώσει καλύτερα και δεν το έκανε. Ενώ ήταν καλός το μάτς. Mm-hmm. Τα εκτελέσει του δεν ήταν καλές. Δεν τα καλές εκτελέσει, όχι. Αλήθεια είναι αυτό. Και αλήθεια είναι πως επίσης όταν μια ομάδα. Γιατί τον Ατρόμητο έκανε πολλές τελικές, συγγνώμη που σε διακόπτω. Έκανε πολλές τελικές. Έκανε, ναι. Και στα δύο μάτς που έπαιξε τώρα με τους μεγάλους, ας πούμε, με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ο Ατρόμητος, παρά το γεγονός ότι έβαλε 3 γκολ στον Παναθηναϊκό, δεν τα έψαξε τα 3 γκολ για να τα βρει. Θέλω να πω ότι. Κοίταξε, δεν έχουμε και 100% εικόνα, εικόνα γιατί μπήκε τον γκολ έτσι όπως μπήκε. Ναι. Το πρώτο. Οπότε δεν το είδαμε το μάτς στο χ. Θα σου πω. Στο 38. Νομίζω ότι τον Παναθηναϊκό ήταν λίγο καλύτερο. Στο διάστημα 38 με 45, θα μου πει είναι μικρό χρονικό διάστημα. Στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, λέω. Ναι. Όπου είναι 1-0 μπροστά ο Παναθηναϊκός, ο Ατρόμητος δεν αλλάζει ούτε σπιθαμή τα μέτρα του στο γήπεδο. Παραμένει με διπλή ζώνη άμυνας. Που σημαίνει ότι ήταν απόφαση ηλυμένη να το πάθει, να το κάνει αυτό. Δεν τον είδα δηλαδή να βγαίνει μπροστά, να ανεβεί λίγο, μπάσκετ, διεκδικήσει, να κάνει κανένα δύο φάσεις. Κερδίζει ένα φάουλ από λάθος. Ένα φάουλ. Λίγο κάτω τη μεσαία γραμμή και έχει τη φάση της σοφάρισης. Και μετά ξαναμπαίνει στην λογική διατήρηση του σκορ. Βέβαια βρίσκει και δεύτερο γκολ μετά και το μάτς γράφτηκε όπως. Το ξέρουμε. Αλλά θέλω να σου πω ότι η αντίδρασή του από την ώρα που ανοίγει το σκορ ο Παναθηναϊκός μέχρι την ώρα που τελειώνει το ημίχρονο, πριν την εκτέλεση του φάουλ, στο 1-1, ο Ατρόμητος δεν έχει κάνει βήμα μπρος. Είναι παραμένει ταμπουρωμένος. Και αν ας πούμε για το 0-0 είναι μια σοφή επιλογή, να την πούμε έτσι, ή ασφαλής επιλογή, στο 0-1 είναι. Τι θα σου προσφέρει? Κρατάω το μάτς είτε χ είτε με ένα γκολ απόσταση. Μέχρι να αποφασίσω να το χτυπήσω. Ναι. Όλοι το κάνουν αυτό. Okay. Αυτό έκανε πάντως. Ήταν λίγο καλύτερος, εκτός και αν μπερδευόμαστε γιατί υπήρχαν και τα γκολ που. Ναι, εντάξει, έγραψε μπροστά. Φάνηκε λίγο καλύτερος με το Παναθηναϊκό στα μάτια μου. Ναι. Έτσι, αλλά ήταν άλλες συνθήκες. Ναι. Τώρα ο Ολυμπιακός τον. Τον περιόρισε πολύ. Αν εξαιρέσει δύο
καλές επιθέσεις που έκανε ο Ατρόμητος στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είχε φάσεις. Το περιόδιο. Δηλαδή που τη βγάζει ο Πασχαλάκης που είναι. Που πάει μέσα στο δοκάρι. Πολύ καλή απόκριση. Ναι. Πάει στο δοκάρι. Αυτή είναι φάση στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι. Ναι, ναι, στο δεύτερο. Στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Αλλά εντάξει, τον είχε κλείσει πολύ ο Ολυμπιακός το. Ναι, είχε 7-8 παίχτες έξω την περιοχή. Τα μπακ του Ολυμπιακού ήταν συνεχώς. Καλά, ο Ροντινέη το ξέρουμε. Πάλι πολύ καλός. Μονίμως στην περιοχή. Του Ροντινέη το πρόβλημα είναι το εξής. Αν υπάρχει ένα πρόβλημα, ας πούμε, είναι ότι ενώ είναι τρομερά εξαιρετικός δημιουργικά, κάνει πράγματα να συμβαίνουν με την πλευρά του, λειτουργεί ως εξτρέμ, ποιοτικός κιόλας. Ναι. Δεν σου δημιουργεί την αίσθηση της ασφάλειας ότι ρε παιδί μου. Απέναντι στο καλό αντίπαλο εξτρέμ θα δώσει 10 μάχες και θα πάρει τις 8. Σε πόσα μάτσα όμως το θέλεις αυτό όταν είσαι Ολυμπιακός? Θα συμβεί όμως. Θα συμβεί. Θα συμβεί. Ναι, θα συμβεί. Αλλά αυτά που σου δίνει μπροστά. Ναι, είναι σπάνια. Και είναι πολλά περισσότερα σε σχέση με αυτά που μπορεί να του λείπουν. Ανασταλτικά. Ναι. Οπότε αν βάλεις τη ζυγαριά. Έτσι όμως, ρε φίλε. Επειδή πρέπει δηλαδή να ξέρεις. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός αρχίσει και βρει τα πατήματά του και βρει ένα σύστημα ποδοσφαίρου, μια εντεκάδα με τον καινούριο προπονητή, εννοώ που θα αλλάξει κάποια πράγματα. Ναι. Συνήθως οι καλές ομάδες και οι μεγάλες έχουν την μπάλα στα πόδια. Άρα περισσότερο στη δημιουργία χρειάζεσαι παίχτες παρά στην άμυνα. Δεν διαφωνώ. Απλά δεν μπορεί να τα κάνει ένας όλα καλά. Επειδή όμως υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο έχει συζητηθεί αρκετές φορές όλο αυτό το πρώτο εξάμηνο τη σεζόν. Ότι δηλαδή η ανασταλτική λειτουργία του Ολυμπιακού λίγο υποφέρει και έχει πέσει πολύ ανάθεμα και στα στόπερ. Στα στόπερ έχει πέσει πολύ ανάθεμα. Όταν δεν κοβεί και κανείς. Ναι, τα στόπερ τι πρέπει να κάνουν. Πολλές φορές κρίνουμε τα στόπερ λίγο άδικα. Ναι, βέβαια. Γιατί. Είναι το τελευταίο εμπόδιο, πριν τον γκολ. Ναι, καμιά φορά προδίδονται σε εισαγωγικά από τα χαφ. Ή γενικά από την υπόλοιπη ομάδα και έρχονται κατά κύματα οι επιθέσεις και πέφτουν πάνω τους. Αυτό είναι λίγο άδικο όμως. Πρέπει να κοιτάμε και την αιτία που οδήγησε το στόπερ να είναι σε δύσκολη θέση. Κάποιες φορές, 4-5 φορές, ας πούμε στα rebound τα έχασε ο Ολυμπιακός. Γέμιζε έξω από την περιοχή. Την έπαιρνε την μπάλα ο Ατρόμητος. Ναι, δηλαδή αν έφευγε η μπάλα 10 μέτρα έξω από την περιοχή, δεν υπήρχε παίκτης του Ολυμπιακού και πήγαινε ο center forward με πλάτη, πήγαινε ο stopper, θα κάνει φάουλ ή θα την έκλεβε. Ήταν 50-50 η. Ακριβώς. Και υπήρχε απόσταση. Και αν έχονταν ένας γρήγορος εξτρέμ για βοήθεια στον παίκτη που υποδέχεται την μπάλα, θα βγαίνει και φάση. Είναι πολύ απλό σενάριο κόντρας, ας πούμε. Έτσι. Ναι, αλλά είναι λογικό αυτό το πράγμα. Διορθώνεται. Διορθώνεται, λες. Ναι. Διορθώνεται. Αλλά εγώ θετικό τον είδα τον Ολυμπιακό. Είναι μια ομάδα που ψάχνεται. No. Αλλά θέληση και πίεση και τα λοιπά. Ξέρεις, υπήρχαν 100%. Ξέρεις, όχι, είναι περίεργο να ακούμε από σένα. Το να λες είναι καλός Ολυμπιακός. Όχι. Όχι, τον είδα καλά τον Ολυμπιακό. Ότι είχε ένα ποδοσφαιρικό πλάνο και θέλω να μου το εξηγήσει αυτό. Και αν όχι τώρα και στο επόμενο μήνυμα. Δεν είπα είχε ποδοσφαιρικό πλάνο, είπα ψάχνεται. Το πλάνο ψάχνει. Το πλάνο ψάχνει. Την διάθεση και την πίεση και τα λοιπά. Τι είχε, αλλά δεν συγκρίνεται με τον ΠΑΟΚ του 6-0. Όχι. Δεν πρέπει να συγκρίνεται. Όχι. Όχι, άμα κάποιος βολεύει να το συγκρίνουν και να λέει, μα ο ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα προπονητή τόσα χρόνια. Έτσι, οι παίκτες που ξέρουν το σύστημά του, ξέρουν τι να κάνουν την μπάλα, πώς θα βγουν, χωρίς να κοιτάνε να την πετάνε την μπάλα και να βγαίνει ο άλλος. Και εδώ μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει και νέους παίκτες και ένα προπονητή που ήρθε προχθές. Δηλαδή. Σωστό. Όχι, είναι πολύ. Ναι, αλλά με αυτούς θα κοντραριστεί και το πρωτάθλημα. Με τον ΠΑΟΚ να το συγκρίνεις με τον Παναθηναϊκό. Με προπονητές οι οποίοι είναι κάποια χρόνια. Με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Βέβαια. Έτσι. Με αυτούς θα συγκρουστεί και το πρωτάθλημα. Ναι, και είναι δύσκολη η κατάσταση γιατί ακούω και μεταγραφές μπορεί να θέλει να κάνει και πρέπει να μοντάρει και μια ομάδα. Και όχι μόνο μεταγραφές. Τώρα μπορεί να το κάνει και γρήγορα αυτό, έτσι. Πρέπει να γιατί το κάνει. Γιατί ξαναλέω, γρήγορα. Το θέμα είναι να είσαι κοντά. Άρα. Πώς θα ετοιμαστεί το ο Ολυμπιακός. Και γυρνάς πονηρά, δεν κατάλαβα. Τι εννοείς. Πάλι θα με αφήσεις να φύγω και θα με κυνηγάς μετά στα play-off. Πάλι αυτό. Πάλι δεν έχουν έρθει να πάθω. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω ότι θα κρυθούν τα πάντα στα 10 μάτς του. Τα play-off. Της άνοιξης. Για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, πριν πάμε στο δελτίο. Από εσάς το άκουσα για τις μεταγραφές. Ναι. Θα πάρει παίχτες, όχι. Θεωρούνται βασικοί, ας πούμε, για να τους εντάξει στο βασικό κορμό, αλλά θα είναι και στον άξονα. Μένει νέο μοντάρισμα. Ναι. Από την αρχή, γιατί θα πάρει στόπερ, κεντρικό, αμυντικό, κεντρικό, χαφ και επιθετικό. Αυτοί είναι παίχτες που ξέρεις πολύ καλά ότι
Δεν όλο τον τριαχοκαλιά τη ομάδα. Θυμάσαι που μου έλεγε πόσο καλή χάφη είναι. Ο Έσε με τον Καμαρά. Ναι, σαν δίδυμο. Ναι, καλή είναι, αλλά σκέψου ποιοι φύγανε. Βεβαίως. Ο Εμβιλά με τον Χουάνγκ. Ναι. Δεν καλύπτεται αυτό. Σκέψου και το άλλο. Τόσο ότι όταν έχει ένα ζευγάρι παπούτσια. Ένα ζευγάρι παπούτσια. Αν τα φορά δύο χρόνια σερή, όσο καλά και να είναι, θα φθαρθούν. Έτσι δεν είναι. Θέλουν και λίγο ανάσες τα παιδιά αυτά. Παίζουν ασταμάτητα. Και ο Έσε, σου θυμίζω ότι έρχεται από πρωτάθλημα στην Αργεντινή. Δεν είναι πολύ εύκολο. Ναι, είναι καλοί ποδοσφαιριστές, αλλά θέλουν και αυτή τη διαχείρισή τους. Ναι, ήθελα να πω. Πώς θα σου πω, ρε παιδί μου, όταν φύγει ο Ίγκασον. Ναι. Δεν καλύπτεται το καιρό. Γιατί δεν είναι εύκολο να βρει τέτοια ποιότητα ποδοσφαιριστή. Σωστά. Και δεν βρήκε. Όχι, δεν βρήκε. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει Ίγκασον. Δεν βρήκε. Όχι. Έτσι. Δεν βρήκε. Έχει τον Εμβιλά και τον Χουάνγκ που είναι υψηλή ποιότητα παίκτη. Μπορεί να είναι καλό ο Έσε και ο καλός ο Καμαρά. Αλλά υπάρχει και μια αντικειμενική αξία. Δηλαδή αυτοί οι δύο είναι ναι. Τρομεροί. Ωραία. Με την ερώτηση, Ντέμι, δεν είσαι άμπαλος. Ναι, εννοείται ότι είμαι. Και Ολυμπιακός. Λοιπόν, ναι. Πάμε break. Πώς το λέω αυτό. Όχι, Μαραθιάνη. Μπράβο. Ολυμπιακός και άμπαλος. Λοιπόν, πάμε break. Δελτίο και πιστεύω.